Καλημέρα σας, λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ κοντά μας στο στούντιο, καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπακογιάννη. Να σας ζήσει το εγγόνι. Σας είδαμε τις φωτογραφίες εκεί, περί χαρίς και ευτυχισμένη γιαγιά. Ωραίο. Να σας ζήσει. Είναι πολύ ωραίος. Ναι, βέβαια. Αντικειμενικά κρινόμενος. Ναι. Από το σύνολο της οικογένειας, είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Να σας ζήσει. Τι θα γίνει τώρα με την Τρόικα? Υπάρχει μια κρίσιμη διαπραγμάτευση, κρίσιμη. Πάντως, κρισιμότατη, κύριε Κορομέα. Κρισιμότατη. Και υποτίθεται ότι σήμερα αύριο θα κριθούν τα πάντα. Ναι, ελπίζω. Ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο ελπίζω εγώ είναι ότι αυτή η διαπραγμάτευση. Καταρχήν, εύχομαι και ελπίζω αυτή η διαπραγμάτευση να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν. Να κλείσει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρωτίστως πάντως να κλείσει, κύριε Κονομέα. Διότι αυτό αποτελεί τη βάση του επόμενου βήματος. Εάν ομιγέννητο η χώρα φτάσει 31 Δεκεμβρίου να βρίσκεται σε κενό, τότε τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν θετικά. Και θέλω να λέω πως... Λέει, τι θα γίνει. Θα σας πω. Να σας πω τι θα γίνει. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι το EFSM θα ζητήσει πίσω τα λεφτά. Τα 11 δις. Δηλαδή αυτά που σας έλεγε ο κ. Μητρόπουλος πριν. Λυπάμαι που το λέω, τον εκτιμώ και τον συμπαθώ κιόλας σαν άνθρωπο. Είναι αέρας φρέσκος. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Θα πάρθουν πίσω. Άρα σημαίνει ότι την άλλη μέρα το πρωί η Ελλάδα βρίσκεται χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Αυτό δεν το αντέχουμε μετά από 5 χρόνια ύφεσης, ταλαιπωρίας, φτώχειας και μιζέριας. Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε καταπιεί το γάιδαρο και να μείνουμε στην ουρά. Άρα αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να κλείσει. Με κάθε τίμημα, με κάθε κόστος. Βλέπετε θα σας πω, βλέπουμε σήμερα οι εφημερίδες ότι θα αυξηθούν τα χρόνια από 15 σε 20 για τη σύνταξη. Το απαιτεί η Τρόικα δηλαδή. Η Τρόικα το απαιτεί ή ο κοινός νους το απαιτεί? Ναι. Από την ώρα που, με 15 χρόνια, εγώ κύριε Οικονομέα, υπήρξα υπάλληλος του Υπουργείου Συντονισμού. Μπήκα στα 20 μου. Στα 35 τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δουλεύει 45 χρόνια συνέχεια. Στα 35 επιχειρηματολογείτε αυτό. Όχι, δεν μπορώ να μην σας επιχειρηματολογήσω, γιατί θέλω να σας το πω. Στα 35 μου ήμουνα χείρα με δύο ανήλικα παιδιά. Έπαιρνα λοιπόν σύνταξη. Δικαιούμουν να πάρω σύνταξη. Για σκεφτείτε, κύριε Οικονομέα μου, από τα 35 μου μέχρι τα 95 μου που έχω σκοπό να ζήσω, ποιο ταμείο μπορούσε να με καλύψει εμένα? Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό. Πρέπει να ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει. Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βασίζονταν κάποτε επί Bismarck, στην εποχή όπου οι άνθρωποι πεθαίναν 50. Εμείς δεν θέλουμε να πεθάνουμε στα 50, θέλουμε να πεθάνουμε στα 80, στα 85, στα 90. Πρέπει λοιπόν να είναι βιώσιμα τα ταμεία. Αυτή είναι μια αλήθεια, την οποία κάποτε πρέπει να την πούμε ξεκάθαρα. Ανήκω σε αυτούς οι οποίοι είχαν το θάρρος, κάποτε πηγανίτσι, παρά το ότι δεν μου πέφτε λόγος, να βγω και να πω, παιδιά, να το κάνουμε τώρα για να προστατεύσουμε τους συνταξιούχους. Τότε βγήκε η Ελλάδα στον δρόμο. Δυστυχώς δεν τα άκουγε κανείς. Μα δακτυλοδεικτούμενοι είμαστε. Μας δείχναν έτσι με το δάκτυλο και λέγανε αυτοί οι τρελοί. Και μάλιστα τότε ήταν και το Πασόκ και εγώ ήμουν Νέα Δημοκρατία. Το χειρότερο σενάριο. Λοιπόν, άρα εμείς πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω πώς θα κλείσουμε. Ξέρω ότι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Θέλω να ελπίζω ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Πάντως πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να πάμε στη Βουλή. Πρέπει να ψηφίσουμε το τελευταίο πακέτο αυτό. Ανεξάρτητα πούμε... από το τι ζητάνε και τι επιβάλλουν, αυτό σας ρωτάω. Με κάθε κόστος, ας πούμε, να κλείσουμε. Λέτε στην κυβέρνηση, δηλαδή, δεχτείτε αυτά που σας ζητάνε να προχωρήσουμε, γιατί το πιο σημαντικό είναι να κλείσουμε. Το σημαντικότερο είναι να κλείσουμε. Αυτοί ζητάνε 20% μείωση των συντάξεων. Δεν ζητάνε 20%. Έτσι λένε οι ειδικοί του χώρου. Προς Θεού, δεν ζητάνε και το διέψευσε και ο κύριος Βρούτσης σήμερα το πρωί. Μην πέσουμε τώρα στη λογική τώρα τη δημοσιογραφική του φόβου και του αυτού. Δεν ζητάνε. Ο κύριος Βρούτσης το είπε ξεκάθαρα σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχουν ορισμένα διαρθρωτικά τα οποία να τα δούμε.
Κυρία Μπακογιάννη, οδηγούνται οι συντάξεις σε συρρήκνωση, έστω και με το μηχανισμό των επικουρικών, αφού τα ξέρετε αυτά. Βεβαίως, μα αυτό το, λέω. Αυτό είναι μείωση όμως των συντάξεων. Των επικουρικών βεβαίως. Είναι αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό είναι μείωση των συντάξεων. Είναι μείωση στα, σε ορισμένα ταμεία των επικουρικών, τα ταμεία που δεν μπορούν να καλύψουν τις συντάξεις αυτές. Διότι δεν έχουν τα λεπτά. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν το μεγάλο είναι, σε επίπεδο διαρθρωτικών αλλαγών, τι είναι αναγκαίο να γίνει. Αλλά εγώ δεν σας λέω ότι η Τρόικα δεν έχει ξεπεράσει τα ωριά της. Και σας λέω για πρώτη φορά. Εσείς το χαρακτηρίζατε... πάνε δηλαδή. Εσείς τους είπατε χθες στη συνέντευξή σας στην Καθημερινή ότι μας έχουν σχεδόν. Είναι έτοιμοι να μας κάνουν σκιάχτρο όλης της Ευρώπης. Κύριε, έχω ένα μεγάλο φόβο και θεώρησα ότι πρέπει να το πω δημόσια. Έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο φόβο. Και ο φόβος είναι ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως ένα σκιάχτρο για να λύσουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα. Για να το πω καθαρά. Τι είναι το πρόβλημα του Ολάντ, η Λεπέν. Mm. Τι είναι το πρόβλημα του Κάμερον, ο Φάρατζ. Τι είναι το πρόβλημα του Ρέντζι, ο Γκρίλο. Τι είναι το πρόβλημα του Ισπανού, η... Μιλάτε και στην Ελλάδα. Ή αυτή, πώς τη λένε, οι αγανακτισμένοι. Συμπέρασμα. Αυτοί οι δημοσκοπήσεις φέρουν πρώτο κόμμα. Ναι, ακριβώς. Συμπέρασμα. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις της Ευρώπης? Τα λαϊκιστικά κινήματα. Τα λαϊκιστικά κινήματα που έχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι φοβάμαι εγώ? Ότι κινδυνεύει να πούνε έτσι, είσαστε παιδιά. Μας έχετε, δεν έχετε κάνει μεταρρυθμίσεις το τελευταίο εξάμηνο. Έχετε γυρίσει, σκίζετε μνημόνια, κάνετε ράντε κτλ. Ωραία. Μην κάνετε τίποτα. Να έρθει ο Τσίπρας και στο πρόσωπο του Τσίπρα να κάψουν την ιστορία αυτή εξ ολοκλήρου. Διότι βοηθάει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λέει και να αποφασίσουν να πούνε ότι εντάξει κύριε, να τι έγινε όταν ήρθαν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι έχουν μαγικές λύσεις, λαϊκιστές και τα λοιπά, θα διαπραγματευτούν. Να μας πετάξουν δηλαδή. Το φοβάμαι. Να μας πετάξουν. Δεν χρειάζεται να μας πετάξουν, μόνοι μας θα πεταχτούμε. Μόνοι μας θα πεταχτούμε. Δηλαδή ξαναγυρίζουμε πάλι στο 11, στο 12. Μα αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι και αυτό επειδή όμως, το φοβάμαι, αυτό όμως δεν θεωρώ είναι και αυτό υποχρέωσή μία... μου να το πω και να πω στους Ευρωπαίους χαιρετίσματα ότι αν πιστεύουν και σας το λέει ο πιο φανατικός Ευρωπαίος, έτσι, ναι. Δηλαδή τουλάχιστον αυτό νομίζω που το αναγνωρίζετε, ναι. Να τους πω χαιρετίσματα ότι αν πιστεύουν ότι θα κάνουν την Ελλάδα σκιάχτρο είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε, τελεία. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού 5 ετών να πάνε χαμένες για να παιχτεί οποιοδήποτε εσωτερικό κομματικό, ναι, παιχνίδι. Ναι, αλλά εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω από αυτό, ότι και εσείς κινδυνολογείτε. Εγώ κινδυνολογώ. Ναι. Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι όλα μην έρθει. Όλα μου τα έχουν πει στη ζωή μου, αυτό θα δεν το πω. Τι καταλαβαίνω, μην έρθει ο Τσίπρας, μην κάνει καταστήριο και έρθει ο Τσίπρας, διότι οι Ευρωπαίοι θα βρουν εύκολο στόχο επειδή λέει αυτά που λέει και θα μας, θα μας πετάξουν έξω. Μην τα μπλέκετε. Εμένα σήμερα είναι το θέμα μου. Ναι, σήμερα, σήμερα λέω και εγώ. Πώς θα μας κάνουν σκιάχτρο οι Ευρωπαίοι μέσω του Τσίπρα, λέτε ναι, εσείς. Ναι, σήμερα όμως θέλω να στείλω το μήνυμα. Ότι εδώ δεν μιλάμε για τον Τσίπρα, εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Και από την ώρα που. Αν τι δηλαδή, αυτό το κίνδυνο που επισημαίνετε, φοβάστε ότι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ποιο? Αυτό. Να μεταβληθούν σε σκιάχτρο. Να πούνε, σας αφήνουμε μετέωρους και. Το να μεταβληθεί σε σκιάχτρο σημαίνει μεταβάλλεσαι σε στάχτη στην πραγματικότητα. Αυτό λέτε, γι' αυτό σας ρωτάω, προσπαθώ να καταλάβω τι λέτε. Πόσο πιο καθαρά να το πω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να, να κάνουμε τη συμφωνία, να κλείσει η αξιολόγηση και να μπούμε στο επόμενο βήμα. Και εκεί στο επόμενο βήμα της διαπραγμάτευσης, όταν θα πρόκειται πλέον να φέρουμε το πακέτο της προληπτικής χρηματοδότησης, η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει διαπραγματευτική γραμμή. Και πρέπει να αλλάξει διαπραγματευτική γραμμή, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω κόκκινες γραμμές τις οποίες σβήνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε σε άμυνα. Θα κλείσουμε αυτό το πακέτο και θα πάμε με μια διαπραγμάτευση επιθετική, όχι αμυντική. Τι εννοώ επιθετική? Εμείς θα βάλουμε κάτω τα δικά μας ντεζιντεράτα που λέγανε οι παλαιότεροι ημών. Ναι. Δηλαδή τις δικές μας προτεραιότητες. Και εκεί αυτό λέω δεν το έχουμε εγώ, κάνει όμως και δεν έχουμε μα χρόνο. Δεν, κακώς δεν, το δεν έχουμε, έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Έχουμε όμως χρόνο από εκεί και πέρα στην καινούργια συζήτηση. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλουμε εμείς τις δικές μας μεταρρυθμίσεις μπροστά. Ποιες είναι αυτές που εμείς ξέρουμε?
Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη η φορολογία πρέπει να αλλάξει και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση θα αποτελέσει, κατά τη γνώμη μου πάντα, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό όπλο για την Ελλάδα της ανάπτυξης την οποία ετοιμάζουμε. Μα έτσι όμως, αυτό πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ψηφίσει τον προϋπολογισμό που έρχεται. Γιατί? Διότι δεν προβλέπει καμία φορολογική ελάφρυνση. Ναι, έχω, του 15. Καιρό, έχω καιρό να τον προσαρμόσω τον προϋπολογισμό. Ας ψηφίσω εγώ αυτό το πρόγραμμα και τίποτα από όλα αυτά τα οποία θα ψηφίζονται δεν είναι γραμμένα στις πέτρες του Μωυσέως. Εσείς μοιάζει σαν να λέτε τώρα μην κουνιέστε, δεχτείτε αυτά που σας ζητάνε, να κλείσουμε άρον-άρον την διαπραγμάτευση, γιατί αλλιώς θα μας άλλαξουν τα φώτα. Εγώ δεν είπα άρον-άρον. Το καταλαβαίνω καλά. Δεν είπα άρον-άρον, κύριε Οικονομέα. Η άρον-άρον είναι γιατί δεν έχουμε πίεση χρόνου με αυτή την έννοια άρον-άρον. Δεν υπάρχει καμία άνεση για συζήτηση, για ζήμωση, για τίποτα. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις ημερομηνίες από μένα τις μαθαίνετε πρώτη ζητάει, φορά. Από αυτά, που ζητάει ξέρετε, τρόικα, δηλαδή. Από αυτά που ζητάει η Τρόικα υπάρχει κάτι που διαφωνείτε, που θα συμβουλεύετε να μην το δεχτούμε? Σε πάρα πολλά διαφωνώ. Σε πάρα πολλά διαφωνώ. Ναι, αλλά στα βασικά... ξέρω που βρίσκομαι. Διαφωνώ, αλλά ξέρω που βρίσκομαι. Και επειδή φοβάμαι το άλλο ενδεχόμενο για το οποίο σας μίλησα, θέλω να καλύψω την πλάτη. Τιμάς. Ναι. Με την έννοια ότι αυτό που δεν επιτρέπεται να γίνει σήμερα με τίποτα, με τίποτα, πώς να το πω πόσο πιο καθαρά, είναι αυτά τα πέντε χρόνια. Σε αυτά τα πέντε χρόνια γίνανε τρομερά λάθη. Αυτά τα πέντε χρόνια ακολουθήκαν πολιτικές που δεν είχαν τα αποτελέσματα. Εν πολλοίς οφείλονται στους αυτούς τους κυρίους οι οποίοι κάνανε λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Χύθηκε αίμα όμως τα πέντε χρόνια. Χύθηκε όχι αίμα. Κυρία Μπακογιάννη, αυτό που φοβάστε εσείς σήμερα. Χύθηκε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Έλληνες, όλοι ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Αυτό που φοβάστε εσείς σήμερα, υπήρχε φόβος και πέρυσι και πρόπες και σε κάθε διαπραγμάτευση υπήρχε ο φόβος αυτός. Με αυτή τη λογική και ο Παπανδρέου φοβόταν, γι' αυτό υπέγραψε, και ο Σαμαράς φοβόταν, γι' αυτό είπε ότι θα μας πετάξουν έξω. Σε κάθε διαπραγμάτευση ζούσαμε αυτό το θρίλερ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Απλώς τώρα κλείνουμε, λέτε, σε αυτή τη διαφορά. Αλλά είναι μια διαφορά. Είναι διαφορά με το να μπαίνω και είναι μια διαφορά από το βγαίνω. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το βγαίνω. Ναι. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βγούμε. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έκανε, οι Έλληνες δηλαδή, κάνει μια τρομερή προσπάθεια, δυσανάλογη προς οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εμένα έχουν, τέλος πάντων, δεν επιτρέπεται να το πω πολιτικά, ανάψει τα λαμπάκια μου με αυτό, με ορισμένες σκέψεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό. Ναι. Διότι όλα τα πράγματα δεν θα βασίζεστε μόνο στο ένστικτό σας. Κάποιες πληροφορίες θα έχετε. Όχι, ποιο ένστικτο τώρα. Που πότε τώρα στην πολιτική. Βεβαίως έχω. Γι' αυτό, από αυτή, γι αυτό πάνω και σε αυτή λέω. Τη βάση, δεν πρέπει να και ο Σαμαράς να πάρει, σηκώσει ένα τηλέφωνο να φωνάξει τον Τζίπρα να τα πούνε. Μα εννοείται τώρα. Θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Ειλικρινώς, μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα, ξέρετε ποιος φοβάται πιο πολύ, μην βρούμε τους 180. Μην τυχόν και δεν βρούμε τους 180. Ο Τσίπρας. Εντάξει, αυτό το λέω. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει καταλάβει πλέον πού βρίσκεται. Έχει καταλάβει. Γι' αυτό και βλέπετε χαμηλωμένους τόνους, γι' αυτό και βλέπετε αλλαγές. Γιατί ο Πρωθυπουργός λοιπόν δεν έχει σηκώνει το τηλέφωνο να πει έλα εδώ? Κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να το είχε κάνει χθες. Έπρεπε, κοιτάξτε, όταν σας λέω σήμερα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, για να το ενισχύσω αυτή την ερώτηση, αν εσείς φοβάστε. Και δικαίως φοβάστε εδώ που τα λέμε, γιατί έχετε και πέντε πληροφορίες. Υπουργός Εξωτερικών ήσασταν. Λοιπόν, αν εσείς φοβάστε, ο κ. Σαμαράς, κατά τεχνημένου, ξέρει πολύ περισσότερα. Γιατί λοιπόν δεν πρέπει να φωνάξει τους αρχηγούς των κομμάτων ή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πει: Ελλάδο, υπάρχει αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να τον φωνάξει, κύριε. Κάνε το κουμάντο σου. Πρέπει να τον φωνάξει και να σας πω κάτι. Και δεν τον φωνάζει όμως. Όπως ειλικρινώς, εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει καθόλου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινώς, πιστέψτε με, οτιδήποτε σας λέω δεν με νοιάζει για το ΣΥΡΙΖΑ. Με νοιάζει για αυτό τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει φτάσει στο αμήν. Δεν αντέχει άλλο. Και δεν μας επιτρέπεται εμάς να κάνουμε μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη του. Οφείλουμε λοιπόν να συζητήσουμε μεταξύ μας τα κόμματα. Οφείλει ο κύριος Σαμαράς να φωνάξει τον κύριο Τσίπρα. Πώς να σας πω, ναι. Πόσο πιο καθαρά, ναι, να σας το πω. Όχι, και οφείλει να του πει, αγαπητέ Αλέξη, έλα εδώ, 1, 2, 3. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη, αυτό γίνεται στην Τουρκία, αυτό γίνεται στη Μέση Ανατολή, αυτό γίνεται στα Βαλκάνια. Και λάβε τα μέτρα σου, πάρε τις ευθύνες. Και αν
υπάρχει μια έκφραση κριτικιά, την οποία δεν θα την πω όμως τώρα, γιατί θα την καταλάβει μόνο ο Καμπουράκης και οι κριτικοί που με ακούνε. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Τσίπρας θέλει να του πει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ξιά του. Έτσι. Δηλαδή κακό του κεφαλιού του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θα εμείς που έχουμε, εμείς ως παράταξη εννοώ, που έχουμε το βάρος αυτής της ευθύνης, θα έχουμε κάνει το καθήκον μας. Θα έχουμε κάνει τα πάντα για να προστατεύσουμε το εθνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι όσοι εισηγούνται στον κύριο Σαμαρά για ίδιον όφελος, γιατί έχουμε και τώρα και τους συνεταίρους στην κυβέρνηση, να μην τον δει, δεν ξέρω τι να μην κάνει, αλλά κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εδώ πέρα δεν παίζουμε τώρα. Εδώ είναι η ώρα της αλήθειας. Mm-hmm. Ναι, δεν μου λέει κάτι. Α, πες. Όχι, πες. Τώρα που έφερε το θέμα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι... Συμμερίζεστε στην άποψη ότι είναι τροχοπέδια, ας πούμε, για τις προσπάθειες της κυβέρνησης? Γιατί αρχίζουν και ακούγονται διάφορα από τη Νέα Δημοκρατία τώρα από τους. Κοιτάξτε, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για την κατάσταση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Όχι ότι μου πέφτει λόγος, γιατί εγώ δεν είμαι ΠΑΣΟΚ. Όχι, σας πέφτει αμέσως, γιατί υπάρχει είναι κυβέρνηση. Μέσα στην κυβέρνηση. Και ο εκνευρισμός πάντοτε μέσα σε ένα κόμμα το οποίο συγκυβερνά και που δημιουργείται εκ των πραγμάτων λόγω της εσωκομματικής πίεσης. Και γι' αυτό ακούτε διάφορους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, αυτό αποκλείεται, εκεί θα κάνουμε κόκκινες γραμμές και τις κόκκινες γραμμές ξανασβήνουμε. Δηλαδή, η μεγαλύτερη γομολάστιχα από το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια μεταξύ μας δεν υπάρχει από πλευράς σβησίματος κόκκινων γραμμών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ανησυχεί. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ήρεμη με αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο κόμμα. Βέβαια, να προσθέσω ότι ο κ. Παπανδρέου δεν έχει δώσει δείγματα αυτή τη στιγμή αμφισβήτησης της οποιασδήποτε κυβερνητικής απόφασης. Ναι. Να του το αναγνωρίσουμε αυτό. Στην επιστολή του ήταν σαφής ότι τα πασοκικά, ναι, πασοκικά, ναι, ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά την θέμα. Κυβέρνηση. Να σας πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, είχατε πει και είχαν ενοχληθεί πάρα πολύ από το παράταξή σας. Είχατε πει κάποια στιγμή πριν από λίγο καιρό, μικρό κόμμα την Νέα Δημοκρατία. Πάλι σε εσάς τα είπα. Εσείς με παρασύρετε στον όλεθρο. Ναι. Πάμε να σας ξαναπαρασύρουμε. Επιμένετε σε αυτό? Κοιτάξτε, το ερώτημα είναι γιατί το είπα εγώ. Όχι. Το ερώτημα είναι γιατί, αν εξακολουθείτε να το πιστεύετε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει περίπου το 50% των κοινωνικών της συμμαχιών. Γιατί αυτό? Διότι καταρχήν υπάρχει ένα θέμα τεράστιο λόγω της άσκησης πολιτικής, αλλά υπάρχει και ένα θέμα πολιτικού λόγου. Μια πολιτικής, αν θέλετε, κατεύθυνσης. Εγώ χρόνια υποστηρίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της κέντρο-δεξιάς και δεν μπορεί να αφήνει το χώρο του κέντρου ακάλυπτο. Η Νέα Δημοκρατία άφησε το χώρο του κέντρου ακάλυπτο και οφείλουμε να στραφούμε προς τα εκεί. Γιατί αν δείτε τις δημοσκοπήσεις σήμερα, θα δείτε ότι από τη Χρυσή Αυγή ο κόσμος πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιδεολογικά δηλαδή. Ναι. Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Υπάρχει και το ποτάμι στη μέση. Ο κεντρός ψηφοφόρος. Υπάρχει το ποτάμι τώρα. Ακριβώς. Ο κεντρός ψηφοφόρος, ο ψηφοφόρος, ο ψαγμένος, ο ευαίσθητος, που με πολύ κριτικό μάτι μας βλέπει όλους, αυτός θέλει κάποτε ή κάλυπτε το χώρο αυτό η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο Σταύρος ο Θοδωράκης από εκεί που ήταν το 3% όσο δήλωνε κεντροαριστερός, μόλις δήλωσε κεντρός, είδα ότι τα ποσοστά του ανέβηκαν. Άρα, τι λέει ο ποιητής, ότι εμείς θα πρέπει να ξαναβρούμε το ζωτικό μας χώρο. Με το χέρι στην καρδιά. Όταν είχε πάρει ο Καρατζαφέρης 2-2,5% και ετοιμαζόταν να μπει στη Νέα Δημοκρατία, ήσασταν οι μόνοι που έλεγε να μην τον εφέρουμε. Όχι μόνοι. Και άλλοι. Θέλω να πω και η Φωτεινή Πιπηλή και ο Κυριάκος αδερφός μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξέρατε κάτι ή μόνο για ιδεολογικούς λόγους το λέγατε? Τίποτα δεν ξέρω. Πολύ το στυπ. Σήμερα τι λέτε για αυτά που βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας? Τι θέλετε να σας πω, φρύτο. Τι να πω? Και να πω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και να πω επίσης σε αυτούς που με ακούνε, που ξέρω ότι τώρα θα με βρίσουν για αυτό που θα πω, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος αυτός ο οποίος εκπροσωπεί 300 βουλευτές μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν πάρα πολλοί, συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών. Είναι έντιμοι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για να μπορέσουν να εκφράσουν σωστά τους ψηφοφόρους. Και ξέρω πολύ καλά τι θα γίνει στο Twitter με αυτό που λέω. Αλλά εγώ το βιώνω κάθε μέρα μέσα στη Βουλή αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, όποιος είναι Καρατζαφέρης ή Άκης ή δεν ξέρω ποιος άλλος,
να πάει εκεί που πρέπει να πάει αφού το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως να μην γενικεύουμε και να λέμε όλοι είναι το ίδιο, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.